Το 1900 λοιπόν, 1901, βγαίνει αυτό το δίτομο έργο που καθιερώνει τον Πούσερ ως ένα από τους σημαντικότερους στοχαστές του 20ου αιώνα. 1900-1901, σκεφτείτε την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο, ποιο έργο βγαίνει. 1900, η ερμηνεία των Ονείρων. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, ομέν, Φρόιτ μιλάει για μια περιοχή πέρα της συνείδησης, ο δε Χούσερ δίνει μεγάλη έμφαση στη διευκρίνηση της έννοιας της συνείδησης. Απλώς, πόσο ενδιαφέρον ενίοτε τις προσεγγίσεις τέτοιων θεωρητικών, για να δείτε τη διαφορά, υπάρχει ένα κείμενο, ένα ας το πούμε εκλαϊκευτικό έργο του Φρόιτ, πολύ σωστά το έχετε διαβάσει, εισαγωγή στην ψυχανάλυση, μεταγενέστερο έργο, όπου μεταξύ άλλων γράφει εκεί πέρα ο Φρόιτ το τι είναι συνείδηση, το ξέρουμε όλοι. Είναι αυτονόητο. Είναι φοβερό. Τι είναι συνείδηση, το ξέρουμε, είναι αυτονόητο. Το πρόβλημα είναι τι είναι συνείδηση. Ο Χούσερ ξεκινάει από το ακριβώς αντίθετο. Η συνείδηση είναι το θαύμα. Το ένικο που καλείται η φαινολογία να λύσει. Άρα βλέπετε ήδη μια τρομακτική διαφορά να ανοίγει. Αυτό το χωρίο του Χούσερ, του Φρόιτ, θα το διαβάσω κάποια άλλη στιγμή για να μην θεωρήσετε ότι είναι απλώς μια δική μου παρόλα. Θα σας επιβεβαιώσω, ας πούμε, την ακριβές χωρίο το έχω προγραμματίσει, έτσι. Τώρα, τι συμβαίνει, τι συνέβη τώρα με αυτές τις λογικές έρευνες. Ο πρώτος τόμος προκάλεσε η εισαγωγή, ας πούμε, το πρώτο τόμος ήταν η εισαγωγή, προλεγόμενα σε μια κριτική του ψυχολογισμού, που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Προσπαθούσε να δείξει ότι ο ψυχολογισμός δεν μπορεί να εξηγήσει την καθολική εγκυρότητα των λογικών αλήθειών ή των αλήθειών των μαθηματικών κ.ο.κ. και ότι αυτός ο ψυχολογισμός, δηλαδή προσπάθεια να εξηγήσουμε τα μαθηματικά ή τη λογική με όρους ψυχικών ενεργημάτων, καταλήγει σε σκεπτικισμό, σχετικισμό, ανθρωπολογισμό και πάει λέγοντας. Η κριτική αυτή του Χούσερ είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Παίρνεις μετά το δεύτερο τόμο, τις 6 επόμενες έρευνες, όπως λέει ο Χούσερ, ξεκινάει. Ο πρώτος τόμος είναι προλεγόμενο. Ο δεύτερος τόμος είναι 6 έρευνες. Ξεκινάς και βλέπεις ότι το ενδιαφέρον του Χούσερ στο δεύτερο τόμο είναι πώς συγκροτείται, δομείται η γνώση από τα συνειδησιακά ενεργήματα. Προσέξτε τώρα αντίδραση. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ έχει γράψει ένα κείμενο του 1963, που λέγεται, πολύ μεταγενέστερο, αφού είχαν τσακωθεί με τον Χούσερ, είχαν γίνει ό,τι είχαν γίνει, είχε εγκαταλείψει τον όρο φαινομενολογία. Τέλος πάντων, προς το τέλος της ζωής του, ο Χάιντεγκερ επανέρχεται στα νιάτα του και λέει «Η πορεία μου προς τη φαινομενολογία», έτσι λέγεται το κείμενο. Το κείμενο περιέχεται σε ένα τόμο που είχε βγει το 1969, είναι δυσμετάφραστος, λέει για το πράγμα της σκέψης, για το πράγμα, για το επίδικο αντικείμενο της σκέψης, για το θεματικό αντικείμενο της σκέψης. Ζάχε, ζέλψτε, είναι το πράγμα αυτό, έτσι, θα λέγει ο Πλάτων. Για το πράγμα της σκέψης, άντε να το πεις στα ελληνικά έτσι, γιατί κάπου αλλού παραπέμπει, αν το πεις το θεματικό αντικείμενο της σκέψης πάλι του αλλάζει την πίστη. Γενικά, όπως και να μεταφράσεις τον Χάιντεγκερ, τον γελιοποιείς, σας λέω τη δυσκολία να αποδώσουμε τη λέξη ζάχια, ζέλεψτε. Η λέξη ζάχια είναι αυτό που λέει πράγμα, στα αρχαία ελληνικά, το θεματικό αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό που είναι θεματικό αντικείμενο της σκέψης. Τη ζάχια, το οποίο είναι στα γερμανικά επίσης, το επίδικο αντικείμενο σε μια διαφωνία. Έτσι, ποιο είναι το επίδικο θέμα. Άρα, μπαίνει το ζήτημα, η σκέψη, όπως ήθελε ο Χάιντεγκερ, που δεν είναι μεταφυσική, ποια είναι, λέει, η δική της
θεματική κατεύθυνση, από τη διαστημική προς τη μεταφυσική. Ας αφήσω αυτό τώρα. Λέει η πορεία μου προς τη φρενολογία. Και λέει τώρα ο Χάιντεγκερ πώς από την αρχή των φοιτητικών του χρόνου είχε μαγευτεί από την ανάγνωση των λογικών ερευνών του Χούσα. Δηλαδή, από το 1907 είχα στο φοιτητικό μου γραφείο αυτό το βιβλίο. Δεν είχα πρόβλημα, λέει, να το πάρω από τη βιβλιοθήκη και να το δανειστώ επαόριστον, διότι κανένας άλλος δεν ενδιαφερόταν. Οπότε είχα το προνόμιο να έχω διαρκώς στο γραφείο μου αυτούς τους δύο τόμους. Και λέει, πάντα μου έκανε ένα. Πάντα είχα ένα πρόβλημα, λέει, με αυτό το βιβλίο, που πολύ αργότερα άρχισα να το καταλαβαίνω. Λέει, από τη μια ακύρωνε τον ψυχολογισμό στη λογική και στη γνώση και δεν ήθελε να θεμελιωθεί η διδασκαλία του σκέπτεστε και του γνωρίζει στην ψυχολογία, αλλά όταν διάβαζε τις επόμενες 6 έρευνες, έλεγε εκεί ο Χούσα, περιγραφή των ουσιωδών ενεργημάτων της συνείδησης που είναι απαραίτητα για την συγκρότηση της γνώσης. Άρα, πάλι δεν έχουμε ψυχολογισμό, λέει ο Χάιντεγκερ. Δεν έχουμε επιστροφή στον ψυχολογισμό. Άρα, αυτή η φρενολογική περιγραφή των ψυχικών φαινομένων που γίνεται σε 6 λογικές έρευνες, τι διαφορετικό έχουν από ψυχολογία. Και εδώ λέει, στις λογικές έρευνες, ο Χούσα δεν είχε δώσει ακόμα κάποια οριστική απάντηση. Όλα έμεναν σε κρεμότητα. Γι' αυτό οι λογικές έρευνες, λέει, είχαν για μένα πολύ μεγαλύτερη σημασία από όλα τα μεταγενέστερα έργα του. Γιατί στα μεταγενέστερα έργα έδωσε μια απάντηση που προήλθε όχι από την έρευνα των πραγμάτων, των ίδιων των πραγμάτων, αλλά από τους νεοκαντιανούς. Ποια ήταν η απάντηση? Ότι τα απαραίτητα για τη συγκρότηση της γνώσης, ενεργήματα της συνείδησης, είναι ενεργήματα μιας υπερματολογικής υποκειμενικότητας, μιας καθαρής υποκειμενικότητας, η οποία δεν περιγράφεται πλέον ψυχολογικά, αλλά είναι το θέμα μιας νέας μάθησης που λέγεται φρενολογία. Η φρενολογία πρέπει να περιγράφει αυτή την ιδιότυπη δομή του υποκειμένου, το οποίο δεν βρίσκεται μέσα στον κόσμο, αλλά μέσα από το οποίο συγκροτείται ο κόσμος. Και αυτή την απάντηση την δίνει ο Χούσα, λέει ο Χάιντεγκερ, το 1913, στο μεγάλο του έργο που τον καθιέρωσε ως εκφραστή ενός φαινομενολογικού ιδεαλισμού και λέγεται «Ιδέες για μια καθαρή φαινομενολογία και φαινομενολογική φιλοσοφία». Πάντα είχε κάτι μακρινάρια σαν τίτλος που ακούσα και είναι και χαρακτηριστικό των Γερμανών καθηγητών έτσι. Σημασία έχει λοιπόν ότι υπάρχει ένα παράδοξο της υποκειμενικότητας πλέον στη φαινομενολογία, κατά τον Χούσα. Η υποκειμενικότητα έχει ένα εσωτερικό διχασμό. Υπάρχει ένα υποκείμενο που συγκροτείται εμπειρικά μέσα από τον κόσμο και αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο κοινωνιολογίας, ιστορίας, ψυχολογίας. Υπάρχει όμως και μια υποκειμενικότητα που προϋποτίθεται σε κάθε συγκρότηση νοηματική του κόσμου. Και αυτή η υποκειμενικότητα, η απριορική, η υπερβατολογική, διαφεύγει κάθε εμπειρική ανάλυση. Το μεγάλο παράδοξο της φρενολογίας, λέει ο Χούσελ, είναι αυτός ο διχασμός. Το υποκείμενο είναι και μέσα στον κόσμο, αλλά και ανοιχτό προς τον κόσμο, για τον κόσμο, για να αποκτήσει ο κόσμος νόημα. Αυτό το υποκείμενο, το οποίο ξεφεύγει από κάθε εμπειρική περιγραφή και προϋποτίθεται σε κάθε εμπειρική περιγραφή για να έχει αυτή νόημα, αυτή είναι το αντικείμενο, λέει, της φαινομενολογίας. Αυτό το παράδοξο της υποκειμενικότητας είναι που χαρακτηρίζει τις έρευνες του Χούσα από το 1913 και μετά και που πήρε μια πρώτη μορφή στον πρώτο τόμο αυτού του βιβλίου που βγήκε το 1913 με τον τίτλο «Ιδέες για μια καθαρή φαινομενολογία και φαινομενολογική φιλοσοφία». Άρα,
έχουμε ένα παράδοξο. Ενός διχασμένου υποκειμένου. Ένα υποκείμενο το οποίο είναι μέσα στον κόσμο, εμπειρικά συγκροτημένο και μπορεί να γίνει αντικείμενο ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας, ιστορίας, ιστοριογραφίας και πάει λέγοντας, αλλά και ένα υποκείμενο το οποίο, οι απριόρι δομές προϋποτίθεται σε κάθε εμπειρική ενέργεια του υποκειμένου και που είναι αντικείμενο ανάλυσης της υπερβατολογικής φρονολογίας. Αυτό κρατήστε μόνο σαν ερώτημα. Πώς το θέτει ο Χούσελ, θα το δούμε σιγά σιγά, αλλά σημασία έχει ότι αυτό το παράδοξο της υποκειμενικότητας είναι αυτό που εμπνέει πλέον τις έρευνες του Χούσελ. Πώς συνδέεται αυτή η εμπειρικά συγκροτημένη υποκειμενικότητα, που είναι και αντικείμενο της ψυχολογίας, με αυτή την απριορική υποκειμενικότητα που ξεφεύγει κάθε εμπειρική ανάλυση και προϋποτίθεται όμως σιωπηρά από κάθε ανάλυση. Προϋποτίθεται σιωπηρά. Αυτή την υπερπατολική υποκειμενικότητα προσπαθεί ο Χούσελ μέσα από λεπτότατες αναλύσεις να φέρει στην επιφάνεια. Και υποτίθεται ότι αυτή είναι η μεγάλη του ανακάλυψη. Όσο ζούσε ο Χούσελ, γυρίστε με παρόλα αυτά τα τέσσερα μαθήματα, οι τέσσερις επόμενες διαλέξεις θα κάνω, γύρω από αυτή την έννοια του παραδόξου θα περιστρέφονται και θα δούμε πώς λύνει το παράδοξο ο Χάιντεγκερ στο ίδιο και χρόνο. Και αν το λύνει. Ή αν επανέρχεται αυτό το παράδοξο και στη δική του ανάλυση. Κατά κάποιο τρόπο. Εδώ απλώς προδιαγράφω το γενικό ορίζοντα του προβλήματος. Ο Χούσελ γίνεται το 1916 καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Εκεί γνωρίζει τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, που μόλις είχε τελειώσει την τακτορική του διατριβή και διατριφή επί ηφηγεσία, σε έναν νεοκαντιανό φιλόσοφο που λεγόταν Ρίκετ. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα, απλώς είχε νεοκαντιανή καταγωγή και ο Χάιντεγκερ. Τον παίρνει ως βοηθό ο Χούσελ, αναγνωρίζει τις δυνατότητες και το 1919 καταφέρει να τον κάνει βοηθό δικό του, άρα να παίρνει και μισθό. Απλά να είσαι βοηθός, απλά το να είσαι, το να δίδασκες, δεν σημαίνει ότι έπαιρνες μισθό τότε. Το 1919, το 1919 πήρε λοιπόν ο Χούσελ τον Χάιντεγκερ ως βοηθό και αρχίζει μια πολύ έντονη συνεργασία. Ο Χούσελ δεν δημοσιεύει πολλά πράγματα όσο ζει. Το 1928, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, κάποιες δικές του παραδόσεις, κάποια χειρόγραφα που είχε σχετικά με την εμπειρία της συνείδησης του χρόνου, την εσωτερική εμπειρία συνείδησης του χρόνου, αυτά τα χειρόγραφα τα συγκεντρώνει μία μαθήτριά του, η Edith Stein, μία Εβραία πολύ συμπαθητική, μία υπέροχη γυναίκα, η οποία ήταν Εβραία, έγινε καθολική, μετά πήγε σε καθολικό μοναστήρι, έγινε οικουμένη του μοναστηριού και ο Πάπας, ο Παύλος, ο προπροηγούμενος, την ανακήρυξε Άγια, πολύ μετά το θάνατό της, έτσι. Η Edith Stein, λοιπόν, συγκεντρώνει αυτά τα χειρόγραφα και την έκδοσή της την επιμελείται ο Χάιντεγκερ, ο οποίος γράφει και ένα πρόλογο εκεί πέρα, το 1928, λίγο μετά το «Είναι και χρόνος», όπου βάζει και κάποιες προσωπικές αιχμές. Και μετά το 1929, αφού ο Χούσελ είχε ολοκληρώσει τη σταδιοδρομία του, είχε συνταξιοδοτηθεί, βγάζει και το έργο του «Τυπική και υπερβατολογική λογική». Λίγο αργότερα πηγαίνει στη Σορβόνη, κάνει δύο διαλέξεις και στα γαλλικά βγαίνουν αυτές οι διαλέξεις υπό τον τίτλο «Καρτεσιανή στοχασμή». Είναι μια
από τις ωραιότερες εισαγωγές που είχε γράψει ο Χούσελ για την φαινομενολογία στη δική του εποχή. Το 1936, έχοντας πλέον, επειδή πλέον είχε απαγορευτεί η δυνατότητα διδασκαλίας και δημοσίευσης από τους ναζιστές, ήταν Εβραίο, δημοσιεύει στο εξωτερικό ένα μέρος από το έργο του που έκανε μεγάλη αίσθηση και που σήμερα επίσης συζητιέται πάρα πολύ, η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η εισαγωγή στην πραγματολογική φαινομολογία. Δηλαδή όλα τα έργα που γράψουν είναι εισαγωγές, έτσι. Εισαγωγή στην πραγματολογική φαινομολογία. Λοιπόν, η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών περιέχει και αυτή τη νέα λέξη που έκανε μετά απίστευτη διαδρομή και του χάρισε μια καινούρια επιρροή. Είναι αυτή η λέξη που στα γερμανικά λέγεται Lebenswelt, είναι ο βιόκοσμος, ο καθημερινός κόσμος της ζωής. Lebenswelt, ο κόσμος της ζωής. Βιόκοσμος, ο καθημερινός κόσμος της ζωής. Από όπου προσπαθεί να δείξει ότι αν οδηγούμαστε σε μια κρίση νοήματος σήμερα είναι γιατί έχουμε λησμονήσει ότι οι επιστημονικές θεωρίες, κατασκευές και ιδανικεύσεις, έτσι λέει, οι θεωρητικές κατασκευές των επιστημών είναι ιδανικεύσεις, άρα αφαιρέσεις από την πραγματικότητα, έχουν λησμονήσει ότι το θεμέλιό τους βρίσκεται στις εμπειρίες της καθημερινής ζωής μας. Και αυτές οι εμπειρίες είναι απαράκαμπτες. Δεν είναι ασφαλμένες όπως πίστευαν παλαιότερα, ξέρω παραδείγματος χάρη, από τον Descartes και μετά είχε δημιουργηθεί η αίσθηση, επειδή διαψεύστηκαν οι εμπειρίες μας σχετικά με το πώς κινείται ο ήλιος ή η γη, είχε υπάρξει μια καθολική καχυποψία απέναντι στον αισθητηριακό μας κόσμο. Υπήρχε ένας σκεπτικισμός. Και έλεγε ο Descartes, μόνο μια γνώση που έχει περάσει μέσα από την κρυσάρα των μαθηματικών μπορεί να διεκδικήσει αξιώσεις εγκυρότητες. Ο αισθητηριακός μας κόσμος είναι κόσμος πλάνης. Έτσι. Άρα υπήρχε μια απαξίωση της αξίας των αισθήσεών μας. Και στους καρτησιανούς στοχασμούς υπάρχει ένα ωραίο κεφάλαιο που λέει ο Χούσελ κι όμως ο ήλιος γυρίζει προσπαθώντας να αποκαταστήσει την αυταξία της καθημερινής εμπειρίας, λέγοντας ότι έχει άλλου τύπου εγκυρότητα η καθημερινή εμπειρία και άλλο επιστημονική. Και η επιστημονική εμπειρία νοηματικά μπορεί να αποσαφινιστεί αν ξεκινήσουμε από τις καθημερινές εμπειρίες. Αλλιώς η επιστήμη κινείται σε ένα κενό. Και υπενθυμίζει ότι ακόμα και στους αρχαίους Έλληνες αυτή η σύνδεση με τον καθημερινό κόσμο υπάρχει στην ορολογία. Λέμε γεωμετρία. Παραπέμπει στη μέτρηση της γης. Παραπέμπει σε πρακτικές σχέσεις με τον καθημερινό κόσμο της ζωής. Η γεωμετρία δεν προκύπτει εκ του μηδενός, αλλά από την καθημερινή μας εμπειρία, από τις πρακτικές συναλλαγές με τον περιβάλλοντα κόσμο. Και αυτή η λύθη του καθημερινού κόσμου ζωής οδηγεί, λέει ο Χούσελ, σε μία κρίση νοήματος. Αυτό το 1936. Και λίγο αργότερα, ένας βοηθός του, ο Λατ Γκρέβετ, δημοσιεύει επίσης στο εξωτερικό ένα κείμενο του Χούσελ που λέγεται «Εμπειρία και κρίση». Πάλι μία μορφή εισαγωγής. Εμπειρία και κρίση, όταν λέω κρίση εννοώ την έννοια της αποφαντικής κρίσης, έτσι, όταν λέμε αυτό είναι ωραίο. Αυτή την έννοια της κρίσης, όχι της κρίσης με την έννοια ότι έχει περιέλθει κάτι σε κρίση. Πώς δηλαδή οι επιστημονικές κρίσεις, αποφάνσεις έχουν την καταγωγή τους στην καθημερινή μας εμπειρία. Αυτό είναι μια γενετική φαινομενολογία που προτείνει. Αυτά είναι τα βιβλία που δημοσίευσε ο Ζούσε. Όμως σήμερα έχουμε έναν άλλο Χούσελ που δεν τον ξέρανε. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο ίδιος έγραφε με στενογραφημένο τρόπο, σύμφωνα με ένα σύστημα Gabelsberg, έτσι το ονόμαζα, σημειώσεις παντού, πάνω σε 45.000 σελίδες, όπου έκανε συστηματικές φαινομενολογικές αναλύσεις σε όλα τα επιμέρους
προβλήματα που αφορούσαν τη μνήμη, τη χρονική εμπειρία, την ανάμνηση, τη λύθη. Όλα τα ψυχολογικά ενεργήματα τα έχει αναλύσει με ένα πολύ συστηματικό φρενολογικό τρόπο. Και σήμερα που δημοσιεύονται τα κείμενά του αυτά σε μία σειρά που λέγεται Χουσερλιάνα, Χουσερλιάνα είναι, δεν ξέρω πόσοι τόμοι έχουν βγει τώρα, 70 τόσοι ξέρω εγώ, και είναι και ο Βόδης πάλι, βγαίνει μια άλλη ιδέα για τη σημασία του Χούσερ που δεν τη γνώριζαμε τότε, γιατί τότε είχαμε τις εισαγωγές του, που είχε ένα πολύ πιο γενικόλογο θεωρητικό χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες του αναλύσεις μας δίνουν την προοπτική μιας άλλης πλέον οικειοποίηση και ιδιοποίηση του έργου του, που αποκτά μεγάλη επικαιρότητα. Σημασία έχει ότι αυτός ως Εβραίος δεν είχε τη δυνατότητα πλέον ούτε να διδάσκει, ούτε να δημοσιεύει. Αλλά ήταν τέτοιο το πάθος του για έρευνα και για συγγραφή που έλεγε ότι αν δεν γράφω καθημερινά, που γι' αυτό σήμαινε γράφω σημαίνει σκέπτομαι, Χούσερλ σκεπτόταν γράφοντας, αν δεν γράφω περιέχομαι σε κρίση. Αν δεν μπορώ να αποσαφηνίσω ένα πρόβλημα κάθε μέρα, κινδυνεύω με αυτοκτονία. Ήταν μια κατάσταση υπαρξιακής ανάγκης αυτό που τον έσπρωχνε στο να γράφει. Ήταν τέτοιο το πάθος του να γράφει, που όταν πήρε την επιστολή από τους ναζιστές που του έλεγε δεν μπορεί πλέον να εισέρχεται στο πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, γυρίζει τη σελίδα και από πίσω γεμίζει τη σελίδα με παρατηρήσεις για την εμπειρία της ανάμνησης. Μα το 1988, στα 50 χρόνια από το θάνατό του, στο πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, εκεί υπήρχε η έκθεση και μέσα αυτή ήταν και το χαρτί αυτό που του είχαν στείλει οι Ναζί και από πίσω οι παρατηρήσεις του, στενογραφημένες, δεν πολύ καταλάβαινες τη γράφη, αλλά ήταν φοβερό να βλέπεις όλο αυτό το πάθος του να γεμίζει σελίδες με παρατηρήσεις και σημειώσεις. Αυτό βέβαια πλήθηκε από το γεγονός ότι είχε έρθει σε ρήξη και με τον Χάιντεγκερ, στον οποίο είχε να αποθέσει το μέλλον της φρενολογίας. Γι' αυτό ο Χάιντεγκερ δεν ήταν απλά ένας συνεργάτης, ήταν το μέλλον της φρενολογίας. Και η ρήξη με τον Χάιντεγκερ ήταν γι' αυτόν ένα προσωπικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας που του διέλυσε για πολύ καιρό την ικανότητα να σκέπτεται και να γράφει. Ήταν τέτοια η απογοήτευσή του, έτσι. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν τον οδήγησε δημοσίως να κατηγορήσει τον Χάιντεγκερ ή οτιδήποτε. Μόνο σε δύο διαλέξεις που έδωσε το 1931 στη Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο υπό τον τίτλο «Φαινομολογία και Ανθρωπολογία» αναφέρθηκε ρητά στο ότι πλέον οι δύο αντίποδες στη φαινομολογία μου είναι οι δύο μαθητές μου. Ο ένας ο Μαξ Σέλλερ και ο άλλος κυρίως ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Είχε γίνει ο αντίποδάς του. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ ξεκίνησε από μία τελείως διαφορετική αφετηρία. Ο πατέρας του ήταν νεοκόρος στην τοπική καθολική εκκλησία και βαρελοποιός. Φτωχή οικογένεια. Πολύ φτωχή. Και προοριζόταν και για ιερέας ο Χάιντεγκερ. Καθολικός. Και για να μπορεί να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του στο γυμνάσιο, έπρεπε να παίρνει μία μικρή επιδότηση από την Καθολική Εκκλησία. Πράγμα που σήμαινε ότι κάθε εξάμεινο περνούσε από μία συγκεκριμένη δοκιμασία. Αυτή η εξάρτηση οδήγησε και στη δημιουργία μιας αμφιθυμίας του Χάιντεγκερ απέναντι στην Καθολική Εκκλησία. Οι σπουδές του ήταν θεολογία και φιλοσοφία. Κάποια στιγμή πήρε και φυσικές επιστήμες.
Οι πρώτες του μελέτες ήταν υπό την επίρρεια επίσης του Μπρεντάν. Και το πρώτο του κείμενο, η διατριβή του διδακτορική, ήταν θεωρίες περί της κρίσεως, όχι της κρίσεως με την έννοια της αποφαντικής κρίσεως, στον ψυχολογισμό. Και εκεί αξιοποιεί πολύ τον Μπρεντάν. Και μετά, σε μια μεταγενέστερη διατριβή επί ηφηγεσία, ασχολείται με τον Ντουν Σκότους, γιατί προοριζόταν για τη μεσαιωνική οντολογία. Ντουν Σκότους ήταν ένας σπουδαίος φιλόσοφος της σχολαστικής περίοδου. Από αυτές τις διατριβές δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτό που θα προκύψει πολύ αργότερα. Το ωραίο ήταν ότι από το 1916 που είχε βγει η διατριβή επί ηφηγεσία για τον Σκότους, μετά ο Χάιντεγκερ δημοσίευσε το 1927, το είναι και χρόνο. Όσοι δεν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα και παραδόσεις του Χάιντεγκερ, δεν καταλάβαιναν τι σχέση είχε το ένα, η διατριβή επί ηφηγεσία, με το είναι και χρόνο. Ήταν σαν να υπήρξε ένα άλλο κώδικα. Όμως από το 1919, όπου γίνεται βοηθός του Χούσελ στο Φράιμπουργκ, επί 3 χρόνια διδάσκει εντατικά φαινομολογία και συνδέει τις φαινομολογικές του έρευνες με μια καινούργια οικειοποίηση της αριστοτελικής πρακτικής φιλοσοφίας. Κυρίως ηθικά νοικομάχια ή ρητορική. Δεν κάνει θεωρητικά κείμενα του Αριστοτέλη, τα μετά τα φυσικά, κάνει κυρίως την πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, γιατί εκεί ανακαλύπτει μία αναλυτική της καθημερινής ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη και στη ρητορική του Αριστοτέλη ανακαλύπτει κάποια ερμηνεία των δομών της καθημερινής ανθρώπινης ύπαρξης, από όπου προκύπτει και η ανάλυση καθημερινότητας του Dasein στο είναι και χρόνο. Και το 1923 σκέφτεται να δημοσιεύσει ένα έργο για τον Αριστοτέλη με τον τίτλο «Φαινομολογικές ερμηνείες του Αριστοτέλη». Σχεδιάζει τα 2 βιβλία. Από αυτό το σχεδίασμα προέκυψε ένα μικρό κείμενο 22 σελίδων, το οποίο το στέλνει ιδιωτικά σε έναν πολύ μεγάλο νεοκαντιανό φιλόσοφο στο Μαρβούργο, τον οποίο συμπαθούσε πολύ και ο Χούσελ. Και λεγόταν Πάουλ Νάτορ. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, πραγματικά εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Ο οποίος παίρνει ένα 20σέλιδο του Χάιντεγκερ και το είναι μια αναφορά για την έρευνά του στον Αριστοτέλη. Ένα κείμενο που όποιος αριστοτελικός το διαβάζει λέει τι παρανοϊκό πράγμα είναι αυτό. Τι σχέση έχει με τον Αριστοτέλη. Δεν μπορεί να φανταστείτε το μεγαλείο του Νάτο που τα διαβάζει και λέει αυτό είναι φιλοσοφία. Και με ένα κείμενο 22 σελίδων αδημοσίευτο του δίνει θέση έκτακτου καθηγητή στο Μαρβούργο. Και με την συμβουλή βέβαια του Χούσελ ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με πολύ μεγάλο φιλοσοφικό πάθος και ακρίβεια. Είναι η εποχή που ο Χάιντεγκερ γίνεται αυτό που είχε πει η Χάννα Άρεντ, ο κρυφός βασιλιάς του Γερμανικού Πανεπιστημίου. Οι παραδόσεις του προκαλούν ένα συγκλονισμό στους νέους. Η Χάννα Άρεντ έλεγε ότι τότε κρατούσαμε σημειώσεις και βγαίναν τα πρακτικά κάθε παράδοσης και αυτά τα πρακτικά τα πτυχοκολούσαμε πριν ξεκινήσει το επόμενο μάθημα σε ένα πίνακα και τρέχαμε όλοι πριν ξεκινήσει η επόμενη παράδοση να τα διαβάσουμε για να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με αυτό που λέει ο Χάιντεγκερ. Υπήρχε ένα πάθος στις παραδόσεις και στα σεμινάρια του. Ένα έντονο πάθος, το οποίο συνδεόταν και με μια επαναστατική χειρονομία που υπήρχε στις παραδόσεις του Χάιντεγκερ. Μια αίσθηση ριζοσπαστικότητας. Ήταν ο κρυφός βασιλιάς του Γερμανικού Πανεπιστημίου. Το ίδιο λένε και οι φοιτητές του στο Μαρβούργο, όπου πήγε για 4 χρόνια και εκεί ομοφόνος τον προτείνουν ως διάδοχο ενός άλλου Γερμανού φιλοσόφου, επίσης σημαντικού, λεγόταν Νικολάι Χάρτμαν, δεν έχει σημασία τώρα,
μας έχει απλώσει ότι ήταν μεταξύ τους, είχαν ένα ανταγωνισμό στο ντύσιμο. Ο Νικολάι Χάρτμαν ήταν ο τυπικός Γερμανός, ψηλός, ξανθός, το σμόκινγκ με το... στον έντο παπιλιόν, άψογα ντυμένος, ο Δε Χάινιγκερ ερχόταν με τη φορεσιά του σκιέρ. Ήταν ικανός, ικανός σκιέρ. Πήγαινε με κάτι μπότες και αρμύλες και εντωμεταξύ και η διαφορά τους ήταν τρομακτική γιατί ο Χάρτμαν ήταν 2 μέτρα, ο Δε Χάινιγκερ ήταν και 30 με ανάταση. Με τα σκι και με τις μπότες, ο Δε άλλος άψογος, τέλειος, ορθός. Ναι, Χάιντεγκερ ήταν αυτό που ήταν. Έτσι. Και εννοείται ότι στο Χάρτμαν δεν πήγαινε κανένα. Όλοι τρέχανε στο Χάιντεγκερ. Λοιπόν, τον προτείνουνε, προσέξτε όμως έτσι, τον προτείνουν ως διάδοχο του Χάρτμαν. Και του λέει το... υπάρχει μια παράξενη εξάρτηση του Πανεπιστημίου από το Υπουργείο Παιδείας. Του λένε από το Βερολίνο, το Υπουργείο Παιδείας, πώς να σε κάνουμε διάδοχο, να έχεις δημοσιεύσει τίποτα. Έχεις τίποτα δημοσιεύσεις. Σου λέει, περιμένετε, λέει, κάτι έχω στα χαρτιά. Ναι. Και του στέλνει το πρώτο μέρος από το... είναι και χρόνος, αλλά το πρώτο, η πρώτη ενότητα από αυτή που δημοσίευσε. Δημοσίευσε δύο ενότητες, το είναι και χρόνος που θα σας πω και αργότερα, έμεινε απόσπασμα. Είχε πολύ μεγαλύτερο προγραμματισμό ο Χάιντεγκερ, είχε ένα μεγαλύτερο σχέδιο και έβγαλε μόνο δύο ενότητες από τις πέντε που είχε σκεφτεί. Σημασία έχει την πρώτη ενότητα, τη στέλνει στο Υπουργείο και του στέλνει πίσω ανεπαρκές. Στέλνει και δεύτερον, που ξανασκέφτονται, αλλά εντωμεταξύ στο Φράιμπουργκ. Φτάνει στο όριο συνταξιοδότης ο Χούσα, αποχωρεί και ονομάζει ως διάδοχό του τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Και έτσι ο Χάιντεγκερ βγαίνει στο Φράιμπουργκ ως διάδοχος του Χούσα το 1927-28 και βγαίνει και το Είναι και Χρόνος σε αυτή τη μορφή η οποία του δίνει πλέον και το χαρακτηρισμό του κατεξοχήν φιλοσόφου της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ξαφνικά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλήρως από όλους τους άλλους προς το Χάιντεγκερ. Το Είναι και Χρόνος γνωρίζει μια απίστευτη επιτυχία. Και νομίζω ότι εκεί έχασε το έδαφος κατά τα πόδια ο Χάιντεγκερ. Ένας άνθρωπος που ζούσε πάντα σε μια διαρκή εξάρτηση και πάντα είχε το άγχος της οικονομικής επιβίωσης, πράγμα που φαίνεται σε όλες τις επιστολές του, από το 1919 μέχρι το 1920. Πάντα έχει αυτό το άγχος και πάντα αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να κάνει λίγο και το καλό παιδί για να μπορεί να επιβιώσει. Με αποτέλεσμα όλες οι σχέσεις του με τους καθηγητές και τους ακαδημαϊκούς να έχει αυτή την αμφισημία. Την οποία περιέγραψε ένας άλλος υπαρξιστής φιλόσοφος, φίλος του Χάιντεγκερ, ο Καρλ Γιάσπερς. Ο Καρλ Γιάσπερς ήταν στη Χαϊδεβέργη και έλεγε το εξής για τον Χάιντεγκερ. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που μπορούσε να σε προσεγγίσει όσο γίνεται πιο βαθιά, τόσο βαθιά όσο κανένας άλλος και την ίδια στιγμή εκεί που σε προσέγγιζε τόσο βαθιά είχε την αίσθηση ότι κρατούσε ένα μαχαίρι πίσω από την πλάτη σου. Δηλαδή είχε την αίσθηση μιας τρομακτικής αμφισημίας σαν χαρακτήρα. Την ίδια αμφισημία δείχνει και απέναντι στον Χούσα. Στις επιστολές του προς τον Χούσα τον ονομάζει πατρικό του φίλο. Την ίδια στιγμή στις παραδόσεις του. Από το 1919 που ξεκινάνε, μέχρι το 1928, λέει, στην ουσία, προσπαθώ να δείξω ότι ο Χούσελ ποτέ δεν ήταν πραγματικός φιλόσοφος. Προσπαθώ, στην ουσία, με τη σκέψη μου, να τον στραγγαλίσω. Δηλαδή, στην ουσία αυτή η φαινομενολογία του Χούσελ είναι λέει, ένα προϊόν μια σειρά προκαταλήψεων. Και ότι ποτέ ο Χούσελ δεν βρήκε χώρο και πρόσβαση στις αληθινές πηγές της ανθρώπινης εμπειρίας.
την ίδια στιγμή που είχε και την απόλυτη συνεργασία με τον Χούσελ και ο Χούσελ του δίνε μαζικά όλα τα χειρόγραφα μέσα από τον οποίο τον ενημέρωνε για τις εξελίξεις της φρενολογικής σου σκέψης. Και ο Χάιντεγκερ μελετούσε συστηματικά αυτά τα χειρόγραφα. Και τα μελετούσε σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και τον τρόπο γραφής του Χούσελ είχε μιμηθεί. Ακόμα και στο ίδιο και χρόνος μπορεί δει κάποιος ότι είχε μιμηθεί τον εξωτερικό τρόπο έκφρασης του Χούσελ στη μεγάλη. Είχε αυτή λοιπόν την αμφίσιμη σχέση με. Και αυτή η αμφίσιμη στάση άρχισε να γίνεται πλέον ορατή και στον Χούσελ. Και πάμε σε μια κρίσιμη φάση. Και εδώ θα ολοκληρώσω αυτή την πρώτη διάλεξη. Είναι η φάση όπου ο Χούσελ το 1927 δέχεται μια παραγγελία από την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα να συγγράψει το λίμμα φρονολογία. Και ο Χούσελ το πρώτο που σκέφτεται είναι να συνεργαστεί φυσικά τον βοηθό του Χάιντεγκερ. Και ξεκινάει μια συνεργασία τον Αύγουστο του 1927 και μέσα σε 4 μήνες έχουμε μια σειρά από εκδοχές αυτού του λίμματος. Στέλνει πρώτα μια πρώτη εκδοχή αυτής της φρενολογίας, αυτού του λίμματος, ο Χούσελ στο Χάιντεγκερ. Μια πρώτη εκδοχή το Σεπτέμβριο του 1927. Ο Χάιντεγκερ κάνει μια σειρά από αλλαγές και προτείνει μια δεύτερη εκδοχή, η οποία περιλαμβάνει μια δική του εισαγωγή και τρεις ενότητες του Χούσελ. Ταυτόχρονα στέλνει επιστολές στον Χούσελ, όπου του εκφράζει τις ενστάσεις του, που αναφέρεται σε αυτό το παράδοξο της υποκειμενικότητας και πώς περνάμε από την υποκειμενικότητα την υπερβατολογική στον Dasein, αν έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κείμενο, γιατί εδώ έχουμε τη σύγκρουση των δύο αυτών απόψεων σε ένα κείμενο. Γι' αυτό θα στηριχθώ εδώ πέρα. Και υπάρχει και μια ελληνική μετάφραση, την έχω δώσει στο κείμενο που έχετε μοιράσει. Έχω δώσει μια βιβλιογραφία με ελληνικές μεταφράσεις. Υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται Χούσελ Χάιντεγκερ Φρενολογία. Είναι το άρθρο της Britannica. Εκεί θα στηριχθώ σε αυτές τις παραδόσεις, τις διαλέξεις που θα σας κάνω. Κάνει μια σειρά παρατηρήσεων Χάιντεγκερ και ενστάσεων, τη στέλνει στο Χούσελ. Ο Χούσελ δεν καταλαβαίνει τι ενστάσεις είναι αυτές. Τις απορρίπτει όλες και πάει σε μια τρίτη εκδοχή. Εκεί ο Χάιντεγκερ του λέει ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο επικοινωνίας και έτσι ο Χούσελ αποφασίζει και γράφει μια τέταρτη εκδοχή που δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη από τις τρεις προηγούμενες. Έτσι. Και στην τέταρτη εκδοχή, αυτή που εκδόθηκε τελικά στην Μπριτάνικα, λέει ο Χούσελ τι είναι η φρενολογία, είναι μια περιγραφική μέθοδος που εμφανίζει στις αρχές του αιώνα και από εκεί προέκυψε μια απριορική επιστήμη η οποία έχει σαν σκοπό να δώσει το θεμελιώδες όργανο για μια αυστηρά επιστημονική φιλοσοφία και να προκαλέσει μια μεθοδολογική μεταρρύθμιση όλων των επιστημών. Και αυτό που καταλαβαίνω λέει επίσης είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε σε αυτή την καθαρή φρενολογία είναι να περάσουμε μέσα από την ψυχολογική φρενολογία. Άρα μέσα από μια ανάλυση της ψυχολογίας. Αυτό είναι το τελικό ας πούμε κείμενο που έστειλε ο Χούσελ και που δεν λαμβάνει υπόψη της στάσης του Χάιντεγκερ. Το πρόβλημα είναι ότι άρχισε να προκύπτει και στο Χούσελ μια αίσθηση ότι με τον Χάιντεγκερ κάπου δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Και αρχίζει ο ίδιος να μελετά το ίδιο και χρόνο. Από το 27 έως το 29. Και καλεί και τον Χάιντεγκερ να συζητήσουν για το ίδιο και χρόνο. Και στο τέλος, από όλο αυτό, προκύπτει η αίσθηση ότι ο Χάιντεγκερ έχει εγκαταλείψει την απριορική φρενολογία και κάνει μια εμπειρική φρενολογία, μια εμπειρική φρενολογία της καθημερινής συγκεκριμένης ύπαρξης. Αλλά λέει όλα αυτά, λέει ο Χούσελ στο τέλος, είναι μια απλή μεταφορά. Αντί λέει για εγώ, υπερβατολογικό, λέει ο Χάιντεγκερ Dasein. Και όλα τα άλλα τα έχει μεταφράσει, λέει, στη δική του παράξενη ορολογία, αλλά στην ουσία τα έχει πάρει από μένα και τα έχει κακοποιήσει γιατί έχει κάνει ανθρωπολογικά, εμπειρικά. Εκεί, το 29 και μετά, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι με τον Χάιντεγκερ δεν υπάρχει έδαφος κοινωνίας. Και υπάρχει ένας παρακτικό γράμμα, το 31,
σε έναν ψυχολόγο, τον Αλεξάνδερ Φέντερ, που του λέει «Ακατανοησία, η ακατανοησία αποκλεί τη φιλία». Δεν μπορεί να συνοηθεί με το Χάιντεγκερ. Αλλά αυτό όμως εκφράζει και ένας παραγμός, γιατί γι' αυτόν ο Χάιντεγκερ ήταν έτσι. Ο διάδοχός του, το παιδί του ήταν το σημείο αναφοράς του. Ο δε Χάιντεγκερ στο σοφιστή, στις παραδόσεις για το σοφιστή, έλεγε «Εάν ένας μαθητής δεν είναι έτοιμος για πατροκτονία, αν δεν είναι έτοιμος δηλαδή συθέμελα να ανατρέψει τις διδασκαλίες σου, τις θεωρίες του δασκάλου του, τότε δεν αξίζει να λέγεται μαθητής. Ο πραγματικός μαθητής είναι αυτός που επιτελεί πατροκτονία». Αυτή είναι η τελευταία έτσι επικοινωνία μεταξύ τους. Ο Χούσελ κάνει όλες τις ψευδεστήσεις για τον Χάιντεγκερ, οδηγείται σε μια απομόνωση, εμβαθύνεται το ρήγμα, βαθαίνει το ρήγμα και από την εμπλοκή του Χάιντεγκερ στον ναζισμό το 1933 εκλέγεται πρίτανης 21 Απριλίου 1933, 1 Μαΐου μπαίνει στο ναζιστικό κόμμα, 27 Μαΐου εκφωνεί αυτό το περίφημο περιβόητο πριτανικό λόγο με τον τίτλο «Η αυτοκατάφαση, η αυτοεπιβεβαίωση του Γερμανικού Πανεπιστημίου» και μέχρι το Φεβρουάριο του 1934 γράφει μια σειρά λόγων ή εκκλήσεων για να περασπιστεί όπου περασπίζεται την ναζιστική ιδεολογία. Από το Φεβρουάριο του 1934 προβάλλει αντίσταση πραγματικά σε κάθε προσπάθεια φήμος της αυτονομίας του Πανεπιστημίου από τους ναζιστές, αντιστέκεται στην αφαίρεση διδασκαλίες στους Εβραίους καθηγητές και οδηγείται σε παρέτηση. Και αρχίζει μια βαθμία επιστασιοποίηση του ναζισμού. Βαθμία. Γιατί ο Χάιντεγκερ. Το Φεβρουάριο του 1934 παραιτήθηκε, από 21 Απριλίου 1933 μέχρι Φεβρουάριο του 1934. 6 μήνες. Λοιπόν, και αρχίζει να γίνεται αντικείμενο σφοδρών επιθέσεων από Πριτάνιους ναζιστές, παραδείγματος χάρη από τον Πρίτανη, τον πιο διαβόητο τότε Πρίτανη ναζιστή, τον Ernst Krieg, στη Χαϊδεβέρνη. Και γίνεται αντικείμενο και αυτός πολύ έντονο κριτικό. Σημασία έχει ότι, όπως έλεγε το 1966 στη συνέντευξη που είχε δώσει το περιοδικό Spiegel, που έχει μεταφράσει και ο Κώστας ο Γεμενετζής στα ελληνικά, έλεγε ότι δεν είχα καταλάβει πόσο βαθιά έχει πληγωθεί ο Χούσελ. Και δεν του στάθηκε. Και μιλάει για μια αποτυχία σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολλοί προσπάθησαν μετά αυτή την έλλειψη επικοινωνίας να την μεταφράσουν και πολιτικά, αλλά το κύριο ήταν η φιλοσοφική τους αναμέτρηση. Η διαφωνία τους ήταν φιλοσοφική. Και έχει αξία έτσι, αυτή την διαφωνία να την παρακολουθήσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτό το κείμενο όπου συναντιόνται οι δύο αυτοί δρόμοι. Και θα δείτε ας πούμε ότι ακόμα και σήμερα αυτά τα κείμενα έχουν εξαιρετική βοητεία και πολύ μεγάλη φιλοσοφική επικαιρότητα. Πάνω σε αυτό θα στηριχθώ, ξεκινώντας πρώτα από το Χούσελ, παρουσιάζοντας τις βασικές του αντιλήψεις, ειδικά τι σημαίνει αυτό το παράδοξο υποκειμενικότητας που ενδεχομένως σας προκαλεί έτσι ένα πονοκέφαλο, και στις δύο επόμενες τελευταίες διαλέξεις θα πω ας πούμε στην ερμηνευτική τροποποίηση φραγματολογίας που προτείνει ο Χάιντεγκερ, προκειμένου να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα για το νόημα του είναι. Σήμερα ήταν παιδική χαρά, λίγο ερχοβιογραφικό. Έτσι, την επόμενη φορά θα είναι λίγο πιο συστηματικό και φιλοσοφικό. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, έτσι, είμαι στη διάθεσή σας. Στην περίπτωση των διαδικών ερευνών,
Εγώ. Όχι, όχι. Εγώ στις λογικές έρευνες ρωτάεις. Στις λογικές έρευνες, αν υπάρχει κάτι σαν υπερβατολογικό εγώ που διαφοροποιείται από το καντιανό. Καταρχάς, στις λογικές έρευνες, πάντοτε βοήθησαν το Χάιντεγκερ, υπάρχει το εξής. Υπάρχει εξής αναφορά του Χάιντεγκερ, του Χούσλερ, που είναι πολύ ριζοσπαστική. Σε αντίθεση, λέει, με τους καντιανούς, εγώ δεν βρίσκω κάποιο ενιαίο κέντρο εγώ στην υπερβατολογική συνείδηση που να ενοποιεί όλα αυτά τα ενεργήματα. Προσέξτε. Στις λογικές έρευνες αρνείται την ύπαρξη ενός ενοποιητικού κέντρου που λέγεται εγώ. Το 13 όμως, στις ιδέες που δημοσιεύει, που γίνεται υπερβατολική φαινολογία, λέει το εγώ είναι αυτό που ενοποιεί όλα αυτά τα ενεργήματα της απριορικής συνείδησης. Ενώ στις λογικές έρευνες δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο εγώ από όπου εκπορεύονται και ενοποιούνται όλα αυτά τα συνειδησιακά ενεργήματα, αλλά εκεί υπάρχει μία αυτόματη, θα έλεγα, αυτοποιητική επιτέλεση των συνειδησιακών ενεργημάτων. Αυτό είναι που έδινε στον Χάιντεγκερ την αίσθηση ότι οι λογικές έρευνες είναι πιο κοντά στη δική του αντίληψη, όπου και ο ίδιος έβλεπε ότι εκεί δεν υπάρχει αναφορά σε ένα εγώ από όπου υπάρχει μία ενοποίηση μορφοποιητική όλων αυτών των ενεργημάτων. Δεν ήθελε δηλαδή ο Χάιντεγκερ ένα ενιαίο κέντρο εγώ από όπου να διαμορφώνονται όλα αυτά τα συνδυσιακά ενεργήματα γύρω από ένα κέντρο. Δεν ήθελε αυτή την ενοποίηση. Άφηνε μια πολλαπλότητα διαφορετικών περιοχών της συνείδησης. Με διαφορετικό τρόπο επιτέλεσε τα. Και χωρίς ενότητα μεταξύ, σαν να έβγαιναν πολλαπλά γλωσσικά παιχνίδια συνδυσιακών ενεργημάτων. Χωρίς ένα ενοποιητικό κέντρο. Πώς ροή δηλαδή, μια συνεχή ροή. Όλα τα, όταν περιγράφει ο Χούσλερ τη συνείδηση, λέει ότι είναι ροή βιωμάτων. Αυτή όμως η ροή βιωμάτων, στις λογικές έρευνες, δεν συγκρατείται από ένα ενιαίο κέντρο. Δεν έχει ένα ενοποιητικό κέντρο, αλλά ανάλογα με την περιοχή αντικειμένων στα οποία αναφέρεται, αυτά τα συνδυσιακά βιώματα μπορούν να αποκτήσουν τη διαφορετική μορφή. Μπορεί να έχουμε δηλαδή μορφές συνδυσιακών ενεργημάτων. Ενδιαφέρον, ανάλογα με το ποια αντικείμενα είναι τα σημεία αναφοράς για αυτά τα βιώματα, χωρίς όμως να συγκρατούνται από ένα ενιαίο κέντρο. Σαν πολλά εγώ. Δεν λέει τίποτα εκεί. Λέει την εξής φράση, το αφήνει ελεύθερο, το αφήνει ανοιχτό. Και λέει το εξής, εγώ αυτό το εγώ δεν το βρίσκω. Και νομίζω πανηγύριζε εκεί ο Χάιντεγκερ. Θα δούμε τις παραδόσεις του Χάιντεγκερ, θα δείξω τις παραδόσεις του Χάιντεγκερ, πως αυτή η προβληματική είναι στο κέντρο της χαϊντεγκερινής προβληματικής από το 1919. Η μεγάλη του διαφορά ήταν ότι δεν ήθελε ένα καντιανό εγώ που λειτουργεί με αυτενέργεια και αυτονομία από πάνω και ενοποιεί όλα αυτά τα συνδυσιακά ενεργήματα και τα εγκλωβίζει σε ένα κοινό μόρφωμα. Και έλεγε ότι ο Χούσλερ των λογικών ερευνών ήταν πιο φαινομενολόγος. Αλλά μετά το 1913 επέκυψε στον Πάουλ Νάτορ. Γιατί ο Νάτορ, που σας έλεγε ο νεοκαντιανός, του είχε πει πώς δεν βλέπεις αυτό το εγώ, παντού είναι μέσα στη σκέψη σου. Έτσι. Και μέσα από μία έρευνα, μέσα από μία κριτική που του έκανε ο Νάτορ, αναγκάστηκε ο Χούσλερ να δει αυτό το εγώ που λέει ο Χάιντεγκερ, το είδε αλλά ήταν προκατάληψη. Είναι επειδή ήθελε να το δει και να συστηματοποιήσει μετά τη σκέψη του. Γιατί αν βάλεις ένα ενιαίο εγώ, τι επιτυγχάνεις, τη δυνατότητα να συστηματοποιήσεις πλέον τη φιλοσοφική σκέψη, και να τη δώσει ένα ενοποιητικό κέντρο και έτσι να κάνει μια κλασικού τύπου φιλοσοφία με αρχή, μέση και τέλος. Έτσι, φτιάχνει ένα πυρήνα νοηματικό ελεγχόμενο από ένα εγώ. Ενώ οι λογικές έρευνες άφηνε τη συνείδηση να επεκτείνεται δεξιά και αριστερά χωρίς να συγκρατείται από ένα ενιαίο κέντρο. Το οποίο είναι μια πολύ πιο δύσκολη εμπειρία
γιατί αποφεύγει τη συστηματικοποίηση πάση θυσία. Αυτά τα δούμε σιγά σιγά. Τώρα είναι να δείτε πώς συναντιούνται αυτές οι δύο τρόποι, αυτοί οι δύο τρόποι σκέψης και πώς, ας πούμε, προκύπτει από αυτό το τρόπο συνάντησης, έτσι, μια αίσθηση ότι ενίοτε στο χώρο της φιλοσοφικής σκέψης οδηγείσαι σε κάποιες καταστάσεις όπου δεν ξέρεις πώς να αποφασίσεις υπέρ της άλλης κατατίσσας, υπέρ της μιας ή της άλλης θέσης. Φτάσεις σε ένα σημείο που αισθάνεσαι αμηχανία και λες μήπως μου ταιριάζει πιο πολύ ο άλλος, γιατί... Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Μισελ ο Φίχτε, τελικά ποια φιλοσοφία επιλέγεις, τι άνθρωπος είσαι. Αν πάμε όμως έτσι, ευθύς εξ αρχής, μπορεί να οδηγηθούμε απλά σε έναν υποκειμενισμό ο καθένας όπως τον γουστάρει. Έτσι, όπως του αρέσει εκείνη τη στιγμή. Καλό είναι να δούμε τα προβλήματα μέσα από την ανάλυση των ίδιων των θεμάτων και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες αυθαίρετες τοποθετήσεις ή αν μπορούμε να τοποθετηθούμε με επιχειρήματα. Πράγμα που δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με τη φαινομενολογική μέθοδο. Προσέξτε, η φαινομενολογία κυρίως έγινε γνωστή ως μέθοδος, αλλά υπάρχει εδώ πέρα ένας κίνδυνος. Το λέει και ο Χούσα, το λέει και ο Χάιντεγκερ. Η φαινομενολογία δεν είναι μια τεχνική την οποία τη μαθαίνεις ανεξάρτητα από το θέμα που έχεις να αντιμετωπίσεις. Η μέθοδος έχει αξία αν προσαρμόζεται στο αντικείμενο το θεματικό που προσπαθείς να αναλύσεις. Μία μέθοδος που υποτίθεται σου δίνει τεχνικές για να επιλύσεις κάθε πρόβλημα γίνεται μία τεχνική η οποία είναι επικίνδυνη. Τα προβλήματα λύνονται μέσα από τα ίδια τα θέματα και η μέθοδος ακολουθεί τα ίδια τα θέματα. Το λέει και η λέξη μέθοδος, ακολουθώ την οδό. Αυτοφανέρωση των πραγμάτων. Μέσα από την αυτοφανέρωση των πραγμάτων και των θεμάτων βρίσκω και την αντίστοιχη μέθοδο. Μέσα από αυτή την έννοια θα σας μιλήσω την επόμενη φορά για αυτό που λέει ο Χούσερ. Αναγωγή, φαινομενολογική, υπερβατολογική, δυτική και για την εποχή τη φαινομενολογική. Γιατί αυτές οι έννοιες, αν δεν κατανοηθούν μέσα από, μέσα από το θεματικό του προσανατολισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρίκ, ως κόλπα, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, ως τεχνάσματα που υποτίθεται επιλύουν προβλήματα, αλλά σου δημιουργούν μια ψευδαίσθηση επίλυσης. Γιατί επιλύεις προβλήματα που δεν υπάρχουν, αλλά τα έχεις κατασκευάσει μόνος. Έτσι. Άρα, η φαινομενολογική μέθοδο θα τη δούμε πάντα σχέση με προβλήματα. Αλλά θα δούμε και τι σημαίνει εποχή, θα δούμε τι σημαίνει αναγωγή και θα δούμε πού διαφοροποιεί το Χάιντεγκερ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.